κυρίες και κύριοι, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί σήμερα εδώ στη Φάρμα των Ανθρώπων, αντί για αρχή, μια σπάνια στιγμή. Μόλις είχαμε τελειώσει τη συνέντευξη με τον Μίκη Θοδωράκη που θα δείτε την άλλη Πέμπτη και ετοιμαζόμασταν να αρχίσουμε τη συνέντευξη με τον Στέλιο Καζατζίδη που θα δείτε απόψε. Και τότε, κυρίες και κύριοι, συνέβη το απρόπτο. Οι δύο φίλοι συναντήθηκαν ξανά μετά από χρόνια στο ίδιο στούντιο. Με τη βοήθεια βέβαια της Θείας Τύχης, έχετε μπροστά στα μάτια σας κατεγραμμένη μια μοναδική στιγμή. Απολαύστε την. Θέλετε να σας συστήσω? Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Πάντα σε είχα έτσι τρυφερά κοντά μου, το ξέρεις αυτό, κάτσε. Άμα είναι να δείξουν τίποτα ξεβράκοντα, συγγνώμη για την έκφραση. Κουβαλάνε συνεργεία, μεγαλοπρέπειες, κάμερες. Και από εδώ να φαίνεται το τάγκα. Και εμείς οι φουκαράδες μαζεύουμε κόσμο. Τι να κάνω, τι να κάνω. Στέλιος, όταν τον βλέπεις τώρα και μιλάει έτσι και λοιπά, όταν ανοίξει τη φωνή του και βγει ο πρώτο ήχος, ο ήχος μεταμορφώνεται, χάνεται. Δεν υπάρχει πια. Μια κιθαρίστα, κάτι ρε παιδιά. Κύριε καλά, κολλαβατσό ρε παιδιά. Να, η πένα. Λίγο τα μαλλιά σου, είσαι καλά. Νύχτα που βουλιάζανε τα σπίτια με στο χιόνι, καρδούλα μου. Στον κάτω δρόμο του χωριού, καρδούλα μου, σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Μάνα, σε ξεκλειδίσανε αφήσανε